Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρίτο μέρος εκπομπής. Πόσα ρεπορτάζ, πόσες αναφορές έχουμε κάνει και για το μουσικό και για το καλλιτεχνικό σχολείο σε επίπεδο Ηρακλείου, με ελλείψεις, με κενά που δυσκολεύουν κατά κάποιο τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία, το έργο των εκπαιδευτικών και τις αποδόσεις βέβαια κατ' επέκταση των μαθητών. Πάμε να ασχοληθούμε, πάμε να ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα. Είναι υποχρέωσή μας να ασχοληθούμε και φέτος με το θέμα του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου. Φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Καλουδιώτη, είναι διευθύντρια του σχολείου. Κυρία Καλουδιώτη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ξεκίνησε ακόμα μια σχολική χρονιά με πολλά προβλήματα, με πολλά εμπόδια για το σχολείο σας. Μαθημένοι είμαστε. Μαθημένοι, σωστά. Έχουμε μάθει, επικεντρωνόμαστε χρόνια στην αλληλοδιδακτική, δηλαδή τα μεγαλύτερα παιδιά διδάσκουν τα μικρά για να μην μένουν πολλές ώρες στο προάβλιο, αλλά περιμένουμε από το Υπουργείο γενναίες επιχορηγήσεις και να προσλάβει εντός του μήνα, θα έλεγα, τους καθηγητές που ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Βασικό θέμα έχουμε, λοιπόν, η υποστελέχωση, η έλλειψη καθηγητών, καθηγητές ειδικότητας. Καθηγητές και ειδικότητας και γενικής. Ευτυχώς οι γενικές είναι ώρες, μερικές ώρες, αλλά σημαντικές ώρες. Η ειδικότητα είναι συγκλονιστικό το αριθμός. Είναι συγκλονιστικός. Δηλαδή μας μιλάμε 90 ναι. ώρες χορού, 33 ώρες κινηματογράφου, 23 ώρες πλέον, γιατί μας πήραν την προηγούμενη, μας φέραν την προηγούμενη εβδομάδα μια εικαστικό, 23 ώρες εικαστικό. Την εβδομάδα μιλάμε. Εντάξει, 13 υπουργείο... ώρες μαθηματικών, μπορώ να σας τα πω όλα. Βέβαια, βέβαια. 5 ώρες αγγλικών, 6 ώρες φιλολογικές, 15 θρησκευτικών, 9 ώρες γυμναστική, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Δεν ξέρω, κάθε χρόνο που καλύπτω σαν δημοσιογράφος αυτό το ρεπορτάζ, νιώθω ότι το Υπουργείο σαν ξέρετε να κάνει χάρη, σαν να κάνει χάρη σε αυτά τα παιδιά. Δεν το κάνει σε αυτά τα παιδιά. Οι ελλείψεις φέτος είναι πάρα πολλές σε όλα τα σχολεία. Γενικής παιδείας μιλάω. Εντάξει, εμείς έχουμε τα καλλιτεχνικά. Σε όλα τα παιδιά υπάρχει πρόβλημα σε όλο τον νομό. Ας σας πω ένα παράδειγμα της ειδικότητάς μου. Λείπουν 12 γυμναστές σε όλο τον νομό Ηρακλείου. Δεν είναι λίγοι. Λέω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε πόσες ώρες μαθηματικών, πόσες ώρες φυσικής, πόσες ώρες και μιλάμε για παιδιά τα οποία θα δώσουν και ελάχιστη βάση εισαγωγής για το πανεπιστήμιο και την τράπεζα θεμάτων. Εμάς, ας πούμε, μαθηματικά λείπει πρώτη λυκείο. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Έχουμε 2-3 μαθηματικούς στο σχολείο, δεν καλύπτονται. Κάθε χρόνο καταγράφονται αυτά τα κενά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όχι, όχι, δεν καταγράφονται. Δεν καταγράφονται. Φέτος έχει ξεφύγει το πράγμα. Μάλιστα. Από την εμπειρία σας θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση? Από την εμπειρία και αν μου υπάρχει πότε... μόνο ένα πρόβλημα με τους καθηγητές ειδικότητας χορού και κινηματογράφου, για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Ναι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος το εξής. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Οι καθηγητές αυτοί, όλοι μάλλον οι εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια, έχουμε ένα ΠΕ, ένα κλάδο, ένα όνομα. Εγώ, ας πούμε, που είμαι γυμνάστρια, είμαι ΠΕ11. Ο μαθηματικός είναι ΠΕ3. Οι καθηγητές χορού και κινηματογράφου είναι αδιαβάθμιτοι. Δεν έχουν πάρει αυτό το ΠΕ. Γιατί δεν το έχουν πάρει? Για να μπορούν να είναι αναπληρωτές, εννοώ, για να τους παίρνει από την αρχή του χρόνου και τους παίρνει ο σωρομίστης. Γιατί δεν τα βρήκε ποτέ το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας να κάτσουν κάτω, να δουν τι μαθήματα είναι αυτά που χρειάζονται, για να πάρουν την ισοτιμή αυτοί οι άνθρωποι με κάποια ΠΕ σχολή. Φανταστείτε ότι έχω στο σχολείο άνθρωπο που τον φιλοξενείτε πολλές φορές στις εκπομπές σας, τον Τζαγκαράκη τον Νίκο, με διδακτορικό στον κινηματογράφο και προσλαμβάνεται ως ΔΕΕ, δηλαδή ως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά είναι τα χάλια μας. Μάλιστα, και το περιμένουμε κλίμα... από μια επιτροπή, ναι, η οποία θα συνεδριάσει, να τους βγάλει τα μόρια κάθε χρόνο, να γίνουν ενστάσεις, να τους πάρει ο σωρομίστης. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει το καλοκαίρι, όμως δεν μπορούν να γίνονται τον Οκτώβριο. Χτες το βράδυ, για παράδειγμα, βγήκε ο πίνακας με τα μόρια των καθηγητών χορού και κινηματογράφου. Χθες βράδυ. Δηλαδή 4 Οκτώβρη. Και θέλει και μια εβδομάδα για να κάνουν ενστάσεις ως την άλλη Παρασκευή. Και μετά θέλει άλλες 10 μέρες να αναρτήσουν τους τελικούς πίνακες, δηλαδή τέλος Νοέμβρη, να αρχίσει η δευτεροβάθμια να προσλαμβάνει καθηγητές χορού και κινηματογράφου. Κυρία Καλουδιώτη, καταγράφεται αιμορραγία ταλέντων, δηλαδή μαθητές οι οποίοι φεύγουν από το καλλιτεχνικό? Θα σας πω. Είναι ένα θέμα. Καταγράφεται όταν η χρονιά είναι σαν τη φετινή, και το 2014 πάλι είχαμε, ναι, μια φρικτή χρονιά. Ήρθαν οι καθηγητές 14, δεν θα το ξεχάσω αυτό, Τετάρτου, λίγο πριν τις εξετάσεις, κάποιες ειδικότητες. Λοιπόν, καταγράφεται. Σε αυτές τις χρονιές καταγράφεται η αιμορραγία. Θα σας πω όμως το εξής,
ότι σε αυτό το σχολείο έχουμε φτύσει αίμα οι εκπαιδευτικοί, οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί, για να ανεβαίνει το επίπεδο. Έρχονται οι καθηγητές χορού και τρέχουν σαν τους τρελούς για να βγάλουν την ύλη. Και φέτος στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου ήταν τα παιδιά ένα προς τρία για να μπουν. Δηλαδή ένα στους τρεις παίρναμε. Αυτό σημαίνει ότι εκεί παρέχεται ποιότητα εκπαίδευσης. Όμως δεν εξαρτάται πάντα από εμάς. Δηλαδή φανταστείτε τώρα που κάνουμε την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, πώς θα το πούμε εμείς αυτό το πράγμα. Εμείς θα βάλουμε άριστα στον εαυτό μας, σαφώς. Γιατί όσοι είμαστε εκεί φτύνουμε αίμα. Μάλιστα. Και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που θα έρθουν, γιατί είναι ας πούμε 10 χρόνια τώρα, έρχονται οι ίδιοι εκπαιδευτικοί χορού και κινηματογράφοι. Και θα τρέχουν να καλύψουν την ύλη. Θα το κάνουν. Κυρία Καλουδιώτη, τι να πούμε. Υπομονή να πούμε. Καλή δύναμη. Το καλό είναι ότι αυτή τη φορά ανέδειξε το θέμα ο Σύλλογος Γονέων. Ναι. Και είναι πολύ καλό να βγαίνουν οι γονείς προς τα έξω. Σωστά. Και να μην βάλουν τα παιδιά στην πρώτη γραμμή. Σωστά. Και είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό το πράγμα, ότι το θέμα το ανέδειξε ο Σύλλογος Γονέων. Βέβαια, εμείς λέμε την αλήθεια και είναι καλό να μπαίνουν πάντα οι γονείς μπροστά να διεκδικούν. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Μακάρι το επόμενο διάστημα να πάνε τα πράγματα καλά, να έρθουν καθηγητές, να έρθουν εκπαιδευτικοί και τα ευελπιστούμε παιδιά. Ευελπιστούμε αυτή τη βδομάδα να φέρει όλους τους γενικής παιδείας, γιατί είπαν ότι θα πάρουν γενικής παιδείας και μέχρι το τέλος του Νοέμβρη να έχουμε καλύψει και τις ειδικότητες, γιατί έχουμε πολύ τρέξιμο για να καλύψουμε την. Σας ευχαριστούμε, κυρία Καλουδιώτη, για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.